Βαρτέρες, αγαπητοί αδελφοί, μικρό και εκλεκτό πίμνιο, στο οποίο ο Θεός ευαρεστήθηκε να χαρίσει την ασάλευτη και απερίγραπτη βασιλεία του. Εραστέ του Λόγου του Θεού, του Λόγου με λάμδα κεφαλαίου και του Λόγου με λάμδα μικρό. Προσέξαμε σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα που αναγνώστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς της Ορθοδοξίας. Ο Παύλος, ο Μεγάλος Απόστολος, που έδωσε τη μεγάλη μάχη του χριστιανισμού ως Απόστολος των Εθνών, ιδίως στο χώρο του ελληνισμού, εδώ στη σημερινή Ελλάδα και στην αλυσμόνητη Μικρά Ασία, ο ουρανοβάμα Παύλος, σπέβδοντας να βρίσκεται την ημέρα της Πεντηκοστής ή δυνατόν στα Ιεροσόλυμα, συνεκάλεσε στη Μίλητο της Μικράς Ασίας τους ποιμένας της Εκκλησίας της Εφέσου. Συνεκάλεσε, όπως τα λέγαμε σήμερα, ιερατικό συνέδριο και μίλησε στους επισκόπους ή πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Κατά την Αποστολική εποχή οι επίσκοποι λέγονταν και πρεσβύτεροι και οι πρεσβύτεροι λέγονταν και επίσκοποι, διότι η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών βαθμών της ιεροσύνης μικρή είναι, δεν είναι μεγάλη. Ο αρχιερεύς πολύ τον διαφέρει από τον ιερέα. Άλλο θέμα ότι σήμερα οι επίσκοποι απομάκρυναν το αξιωμά τους από το αξίωμα του πρεσβυτέρου όσο ο ουρανός από τη γη. Το εξόγκωσαν και μας εμφανίζονται ως επιγείς θεοί και υπέρθεοι. Πώς μίλησε ο Απόστολος Παύλος στο συνέδριο των ποιμένων στη Μίλητο της Μικράς Ασίας? Ιδού λόγια που διέσωσε ο Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, απευθύνθηκε στους ποιμένας και είπε: «Προσέχετε εαυτής και παντή το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο Επισκόπους, ποιμένη την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του Ιδίου Αίματος». Είδα ότι μετά την αφήξήν μου, εισελεύσονται εις ημάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Με απλά λόγια, προσέχετε, λέγει ο Απόστολος τους κληρικούς, προσέχετε τον εαυτό σας πρώτον. Να ζείτε, με άλλα λόγια, ζωή σεμνή, υποδειγματική. Να μην σκανδαλίσετε καμιά ψυχή. Να εκτελείτε την αποστολή σας και να υποδομείτε.
σχέση. Να προσέχετε τον εαυτό σας και όλο το ποίμνιο. Να μην διαφεύγει από την προσοχή σας και τη μεριμνά σου ούτε ένα πρόβατο από την ιερά ποίμνη του Ιησού. Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο πάνω στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, επόπτες δηλαδή, φύλακες, φρουρούς, ποιμένες κυβερνήτες, για να ποιμένετε, να κυβερνάτε την Εκκλησία τίνος του Κυρίου και Θεού. Και ποιον εννοεί εδώ ο Απόστολος Κύριο και Θεό? Φαίνεται από τη συνέχεια. Να προσέχετε να κυβερνάτε καλά την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Ο Κύριος και Θεός έγινε άνθρωπο για την Εκκλησία και έχησε το αίμα του για την Εκκλησία. Δεν έγινε η Εκκλησία για να δουλεύονται μερικοί ιδιωτελείς άνθρωποι τυχοδιώτης, επαγγελματίες. Ο Κύριος και Θεός δεν έγινε άνθρωπος και δεν σταυρώθηκε και δεν έφτιαξε εκκλησία για να τακτοποιηθούν μερικά άτομα για να έχουν θέσεις και απολαβές παπάδες και δεσποτάδες. Η εκκλησία του Θεού έγινε σαν εργαστήριο αγιότητος και σαν κυβωτό σωτηρίας των ψυχών, αιωνία σωτηρίας, μαζί με αιώνια δόξα. Είναι πολύ μεγάλος ο προορισμός της Εκκλησίας και πολύ δυνατή, αντιλαμβάνονται ως πολύ μικρό και ταπεινό τον προορισμό της Εκκλησίας. Ιδιαίτερος ο Απόστολος επιστά την προσοχή των ποιμένων στις αιρέσεις και στους αιρετικούς, διότι η αίρεση είναι το χειρότερο πράγμα μέσα στο θρησκευτικό χώρο. Με την αίρεση ο άνθρωπος τίθεται αυτομάτως εκτός Εκκλησίας και εκτός σωτηρίας. Ξέρω, λέει ο Παύλος, το ήξερε δυνάμει του προφητικού χαρισματός του. Ξέρω ότι μετά το δικό μου ερχομό θα εισβάλλουν μέσα στην Εκκλησία λίγοι βαρείς, λίγοι σκληροί, που δεν λυπούνται το ποίμνιο. Θα εισβάλλουν για να κατασπαράξουν το ποίμνιο. Ήρθα εγώ, φεύγω εγώ, θα έρθω οι προβατόσχημοι λίγοι να κατασπαράξουν τα πρόβατα του Ιησού. Γρηγορείτε, προσέχετε, προσέχεστε και από σας τους ιδίους, τους ποιμένες, τους πρεσβυτέρους και επισκόπους, θα εμφανιστούν άνδρες οι οποίοι θα λαλούν, θα κηρύττουν διεστραμμένα πράγματα, αιρετικά πράγματα, για να αποσπούν τους μαθητάς, τους πιστούς, τους χριστιανούς, για να τους κάνουν οπαδούς τους. Θα παρουσιαστούν μέσα από τον κλήρο αιρετικοί και θα αναγγελίξουν τους εαυτούς τους αρχηγούς, θα κάνουν καπετανάτα και θα αποσπούν πιστούς για να τους έχουν κοντά τους, για να εξυπηρετούν την ιδιοτέλειά τους.
την καινοδοξία τους και την φιλαργυρία τους. Ό,τι το Απόστολο συνέβη. Ήδη από την εποχή των Αποστόλων παρουσιάστηκαν ερετικοί και στον χρόνο οι αιρέσεις αυξήθηκαν και σήμερα στον 20ο αιώνα τον απατεώνα το πνεύμα της πλάνης, το πονηρό και ακάθαρο πνεύμα του σατανά κυριαρχεί στον κόσμο. Στον χριστιανικό χώρο, όπως άλλο και άλλοτε με φρίκη αναφέραμε και τονίσαμε, υπάρχουν σήμερα πάνω από 2.000 αιρετικές παραφιάδες. Πάνω από 2.000. Η χειρότερη αίρεση, αγαπητοί μου, είναι η αίρεση που αρνείται την υψίστη αλήθεια της πίστης. Για είναι η υψίστη αλήθεια της πίστης, είναι η αλήθεια ότι ο αρχηγός της πίστης μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι Θεός, Θεός αληθινός, ο ένας της Τριάδος, ο ομοούσιος και ο ομόχρονος του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ανάμεσα από εσάς τους κληρικούς, κατά το λόγο του Απόστολος Παύλος, θα εμφανιστούν διεστραμμένοι άνθρωποι, ερετικοί άνθρωποι. Πράγματι, πολλοί κληρικοί εγκύρισαν αιρέσεις. Ο χειρότερος από όλους ήταν ο Άριος, ένας παπάς της Αλεξανδρίας, ο Βόβης. Είχε μεγαλοπρεπές παράστημα, αλλά είχε και τεράστιο εγωισμό. Είχε μόρφωση, αλλά είχε και παραμόρφωση. Θέλησε να τον προσέξει όλος ο κόσμος. Και για να τον προσέξει όλος ο κόσμος, προκάλεσε τον κόσμο με αιρετική διδασκαλία. Προσέβαλε το πρόσωπο του Ιδρυτού της Εκκλησίας, του Αρχηγού της Πίστεως, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι κήρυξε ο Άριος για τον Χριστό, ήν ποτέ ότε ουκί και εξού πόντων εγένετο. Ήταν εποχή, κήρυξε ο Άριος, που δεν υπήρχε ο Χριστός. Και έγινε ο Χριστός. Δημιουργήθηκε ο Χριστός από το μηδέν. Είναι κτίσμα ο Χριστός, δημιούργημα ο Χριστός, όχι γέννημα του Θεού Πατρός. Αναστατώθηκε η Εκκλησία του Χριστού, αναστατώθηκε και η Αυτοκρατορία. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε στη νίκαια της Βυθινίας, της Μικράς Ασίας, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να συζητήσει και να αντιμετωπίσει τον Άγριο, να συζητήσει τη δοξασία του Αρίου και να τον αντιμετωπίσει. Σήμερα είναι η Κυριακή των Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος
είναι οι ενδοξότεροι από τις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Τη συγκρότησαν 318 πατέρες από όλη την τότε χριστιανική οικουμένη. Μόλις είχε βγει η Εκκλησία από τους διωγμούς εκείνων των θηρίων της Αποκαλύψεως που ονομάζονταν Ρωμαίοι Αυτοκράτορες. Πολλοί πατέρες ήσαν ομολογητές της πίστεως και έφεραν τα σημεία των διωγμών. Άλλου του είχαν εξορίξει το μάτι, άλλου του είχαν κόψει το χέρι, άλλου του είχαν κόψει τη μύτη. Ακροτηριασμένοι είχαν πολλοί πατέρες από τους διωγμούς. Μέσα στη σύνοδο υπήρχαν μεγάλα αναστήματα. Το μεγαλύτερο από όλα, ο νεαρός κληρικός της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, διάκονος 29 ετών, ο Αφανάσιος, ο ανελήφθη μέγας στήλος της Ορθοδοξίας. Ο ηρωικότερος των Αγίων, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των πυρών. Έτσι είπαν για το Μέγα Αφανάσιο. Μέσα στη σύνοδο υπήρχαν μεγάλοι θαυματουργοί, ο Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος Κύπρου, ο Αχίλλιος, επίσκοπος Λαρίσης, ο Αυτοκράτορ, ο Όρθιος, υποδεχόταν τους Θεοφόρους Πατέρας, τους Αγίους, τους Ταυματουργούς, τους ασπαζόταν και ζητούσε την ευχή τους και την προσευχή τους. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τη διέλευση του Αρίου, καταδίκασε και το πρόσωπο το αμετανοή του Ερεσιάκη και συνέταξε τα πρώτα άκρα του Συμβόλου της Πίστεως του Πιστεύω που απαγγέλλομαι σαν πιστή κατά τη Θεία Λειτουργία και σε άλλες περιπτώσεις. Σήμερα, αγαπητοί μου, επικαίρως λόγω της εορτής των Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου θα ομιλήσουμε για τους παλαιούς αλλά και για τους νέους Αριανούς. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα προσπαθήσω να εξηγήσω στην ευσέβειά σας εκείνο το τμήμα του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο σπουδαιότερο από όλα τα θέματα, στη θεότητα του Χριστού. Ερώτησαν κάποτε οι Ιουδαίοι τον Χριστό τι έργα να κάνουμε για να θεωρηθεί ότι κάνουμε έργα αρεστά στο Θεό, και ο Χριστός τι απάντησε. Εκείνοι μίλησαν για έργα, ο Χριστός μίλησε για έργα. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να κάνετε. Να πιστέψετε σε εκείνον που απέστειλε ο Θεός Πατέρας. Να πιστέψετε σε μένα τον Χριστό. Το πρώτο πράγμα στον χριστιανισμό είναι η πίστη και το πρώτο πράγμα από την πίστη είναι να πιστεύει κανείς ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος είναι Χριστός και είναι Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας του, μία ουσία με τον Θεό Πατέρα, μία Θεός. Σήμερα
Γιατί δεν είναι η βολή. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει κανείς. Αρκεί να είναι καλός άνθρωπος. Πόσο με εξοργίζει αυτός ο λόγος, αδελφοί μου. Είναι σαν να πούμε. Δεν έχει σημασία. Ας το μεταφέρω στους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία τι ιδέα έχεις για τον Κώστα και τον Δημήτρη. Σημασία έχει να είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά πεις ότι ο Κώστας, ο Δημήτρης, ότι δεν είναι προσωπικό της, είναι ένα ζώο με ένα καλό τρόπο, δεν το υποφέρει ο Κώστας ή ο Δημήτρης. Πόσο μάλλον είναι φοβερό και ανυπόφορο να υποτιμάς τον Χριστό, να το εκδρονίζεις από τον τρόνο της θεότητος και να το κατεβάζεις χαμηλά, πολύ χαμηλά όπως τον κατέβασε ο Άγιος. Δεν έχει σημασία, λένε, τι πιστεύει ο καθένας, αρκεί να έχει καλή καρδιά. Αρκεί να είναι καλός άνθρωπος. Λέω και εγώ, αδελφοί μου. Όποιος υποτιμά τον Χριστό και λέει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αυτό δεν είναι καλός άνθρωπος. Είναι παρέανθρωπος. Ένα υποτιμητικό, ένα προσδιοριστικό λόγο να μου πεις για ένα ποιο είναι το τμήμα του συμβόλου της πίστεως για τη θεότητα του Χριστού. Πιστεύω και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεό διού τα πάντα εγένετα. Θα είδε, αδελφοί μου, ότι όλες οι δογματικές αυτές φράσεις που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του συμβόλου της πίστεως για τη θεότητα του Χριστού στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Όπως βεβαίως και όλο το σύμβολο της πίστεως στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Οι πατέρες που συνήθαν να κρύβουν τον Άγιο δεν εγκαινοτόμησαν. Δεν κήρυξαν δικά τους όρματα. Υπεστήριξαν τις αλήθειες της πίστεως που πίστευε η Εκκλησία από περάτων έως περάτων γης και που βασίζονται στην Αγία Γραφή αλλά και στην Ιερά Παράδοση, στην προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων που ήταν συνείδηση της Εκκλησίας. Κάθε επίσκοπος που μετέσχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο κατέθεσε ως μαρτυρία στη Σύνοδο την πίστη της τοπικής του Εκκλησίας. Είπε δηλαδή ο Άλφα Επίσκοπος, η Εκκλησία μου πιστεύει αυτό και αυτό για τον Χριστό. Είπε ο Β' Επίσκοπος, η Εκκλησία μου πιστεύει αυτό και αυτό για τον Χριστό. Πιστεύω και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν. Εδώ διατηρήσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ένας Κύριος, ο μοναδικός Κύριος.
Σε ποιο χωρίο της Αγίας Γραφής στηρίζεται η δωματική αυτή η δασκαλία? Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο Δέλτα 5, ο Απόστολος Παύλος λέει για τον Χριστό: «Εις Κύριος, ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός εννοεί». Στο Άγιο Κορινθίος ήταν 6, ρητός ο Απόστολος αναφέρει την κυριότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για άλλους υπάρχουν πολλοί Κύριοι. Για μας λέγει ο Παύλος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Για μας τους χριστιανούς, τους πιστούς, ένας Κύριος υπάρχει. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Καλά θα πει ο Πατέρας, δεν είναι Κύριος. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Κύριος. Είναι και ονομάζεται και ο Πατήρ Κύριος και το Άγιο Πνεύμα Κύριος. Αλλά γιατί λέγει ένας Κύριος? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ένας Κύριος, όχι ως το ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, αλλά ως η μία δύο ουσία. Τα τρία πρόσωπα μία ουσία. Μία θεότητα. Γι' αυτό αποβλέποντας ο Απόστολος στο ότι ο Χριστός είναι όλη η δύο ουσία, όλη η θεότηση, και η δύο ουσία και η θεότηση είναι μία, γι' αυτό λέει ένας Κύριος υπάρχει. Ένας Θεός υπάρχει. Μία θεότηση. Αυτός ένας Κύριος είναι ο Χριστός. Το ίδιο ισχύει και για τον Πατέρα. Γιατί ο Πατέρας είναι αυτή η μία ουσία. Το ίδιο ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Για το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η μία ουσία, η Θεός. Ό,τι ισχύει για τον Πατέρα ισχύει και για τον Υιό ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Ένας Θεός υπάρχει, λέει λίγο προηγουμένως ο Απόστολος. Ο Πατήρ. Ο Πατήρ είναι Θεός γιατί έχει όλη τη Θεοσία. Και ο Χριστός έχει όλη τη Θεοσία και είναι και αυτός Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, ο Υιός. Το ίδιο ισχύει για τον Πατέρα γιατί έχει την αυτή ουσία. Μία Θεοσία, μία Κυριότητα, μία Θεότητα. Είναι έννοιες αυτές, αδελφοί μου, που δεν μπορούσαν να πάνε ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Είναι αλήθειες εξ αποκαλύψεως, αλήθειες που φανέρωσε ο ουρανός στη γη. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, να επινοήσει το ανθρώπινο πνεύμα. Το μυστήριο της Τριάδος, τρία πρόσωπα, μία ουσία η Θεότητα είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Η Γραφή είναι θεόπνευστη, γι' αυτό περιέχει τόσο παράδοξα λόγια, αδιανόητα και ανακοινότητα φυσικός και ανθρωπίνος. Πιστεύω εις τον Πατέρα και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Ο Χριστός εδώ διαχειρίζεται Υιός του Θεού. Ο Θεός έχει και αυτός Υιό, όπως εδώ στη γη ένας άνθρωπος έχει Υιό, έτσι και στον ουρανό ο Θεός Πατέρας έχει και αυτός Υιό. Το διακρίσει ο ίδιος ο Θεός Πατέρας κατά τη βάπτιση του Ιησού τον Ιορδάνη και κατά τη μεταμόρφωσή του στον Παβό. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ίσον ευδόκησε η ψυχή μου. Αυτός είναι ο Υιός μου. Το διακρίσει ο ίδιος Ιησούς. Πολλές
φορές. Το διακήρυξε μέσα στο σημερινό Ευαγγέλιο. Τι διαβάστηκε σήμερα ως Ευαγγελικό ανάγνωσμα στους Ιερούς Ναούς. Η περίφημη, η μεγαλειώδης, η μυστηριώδης αρχιερατική προσευχή του Ιησού. Ο Ιησούς ύψωσε τους οφθαλμούς των ουρανών και ως άνθρωπος προσευχήθηκε στον Θεό Πατέρα. Επαναλαμβάνω, ως άνθρωπος. Ως Θεός, ο Υιός δεν προσεύχεται, αλλά ως Θεός είναι εκείνος στον οποίο προσεύχονται οι άνθρωποι. Ο 101 ψαλμός της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την επιγραφή του, είναι προσευχή του τεθλιμμένου και φτωχού ανθρώπου προς τον Ιεχωβά, προς Κύριον τον Θεό. Και η προς Εβραίους επιστολή μας βεβαιώνει στο δεύτερο κεφάλαιο, μας βεβαιώνει, όχι στο δεύτερο, στο πρώτο κεφάλαιο, τι μας βεβαιώνει, ότι αυτός ο ψαλμός προς τον Ιεχωβά, δηλαδή Θεό, είναι προσευχή προς τον Υιό. Στον Υιό προσεύχεται ο ψαλμωδός και λέει «Κύριε Ιεχωβά, σύ τα καρκάστη γίνεται με λίωσες και έργα των πυρών σου, είναι η ουρανή κλπ». Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτης, την ώρα που τον λιτοβολούσα, προσευχόταν σε ποιον, στον Ιησού, και τι έλεγε, «Κύριε Ιησού, Θεέ Ιησού, δέξε το πνεύμα». Προσεύχεται ο Χριστός ως άνθρωπος και προσευχόμαστε στον Χριστό ως Θεό και Κύριο. Προσευχόμενος ο Χριστός ως άνθρωπος διεκήρυξε συγχρόνως με την προσευχή του που γράφηκε στο Ευαγγέλιο για όλους τους αιώνες. Κήρυξε και διεκήρυξε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Πάτε δόξα σών σου των Υιών. Ένα όρο που θα ήταν απλός άνθρωπος δεν θα έκανε ποτέ τέτοια προσευχή. Δεν θα έλεγε Πάτερ, θα έλεγε Πάτερ ημών. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Έχει ειδική σχέση με τον Θεό Πατέρα. Πάτερ, δόξα σώσου τον Υιόν. Κάθε άνθρωπος και Παύλος και Αρήτα θα έλεγε Πάτερ ημών, ελέησον ημάς. Ελέησον με ο Θεός. Ο Χριστός δεν είπε ελέησον. Είμαι ο Υιός σου και την τώρα με δοξάσεις. Και η δόξα η δική μου θα είναι και δόξα η δική σου. Μία είναι η δόξα που απλώσετε Υιού. Τι λόγια έχει το Ευαγγέλιο. Όποιος υποτιμά το Ευαγγέλιο, όποιος περιπρογεί το Ευαγγέλιο, όποιος δεν έχει όρεξη να διαβάσει το Ευαγγέλιο, καλύτερα να μην κηρύχθει. Όποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί τηλεόραση, να δει τι λένε τα διάφορα καθάρματα του κόσμου και δεν ανήκει Ευαγγέλιο τηλεόραση Θεού, δεν άξιζε να γίνει. Πάτε, δόξα σών σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Το Υιός για τον Χριστό, όπως και το Πατήρ για το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ονόματα, κύρια ονόματα.
είπε ο Χριστός σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ουδείς επιγεινώσκει των αιών ημί ο πατήρ και τον πατέρα ουδείς επιγεινώσκει ημί ο Υιός. Την Υιότητα του Χριστού διακηρύσει στην περίφημη και συγγενική ομολογία του και ο κορυφαίος φέτος στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν ρώτησε ο Χριστός, «Σύζυ μαθητέ μου, ποια γνώμη έχετε για μένα?» Ο πιο αφόρητος και ενθουσιώδης μαθητής ανεπόδειξε, «Σύζυ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο Υιός του Αληθινού Θεού». Αυτή την αλήθεια είπε ο Χριστός του Πέτρο, δεν συμφανέρωσε άνθρωπος, συμφανέρωσε ο Ματέρας μου, ο Ουρανής. Είναι αλήθεια που δεν μπορούσε να σκεφτεί άνθρωπος, ότι ο Θεός έχει και αυτός Υιόν. Ο Χριστός είναι Υιός μονογενής και εις έναν Κύριο Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή. Λέμε απαγγέλλοντα το σύμβολο της πίστος. Και το μονογενής αναφέρεται μέσα στην Κοινή Διαθήκη επανειλημμένες φορές. Σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, τι λέει ο Χριστός, σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο, όχι το Ματθαίο, του Ιωάννου, ο μονογενής Υιός όρης στον κόσμο του Πατρός, εκείνος εξηγήσαμε. Το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς. Το Θεό πλήρως και τελείως δεν γνωρίζει κανείς. Διότι τον γνωρίζει πλήρως και τελείως. Ο μονογενής Υιός που είναι εις τον κόσμο του Πατρός, αυτός τον γνωρίζει και αυτός μας έδωκε εξηγήσεις, μας αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα βαθύτερον, πλατύτερον, παρόσο αποκαλύπτει τον Θεό η Παλαιά Διαθήκη δια των προφητών. Θεόν ουδείς αιώνα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όρος στον κόσμο του Πατρός, εκείνος εξηγήσαν. Και έρθε ασπάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, ήδης χάριτος και αληθείας. Απολαύσαμε σαν έκπαυλο θέαμα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, την δόξα του Χριστού, δόξα που είναι φυσικό να έχει σαν μονογενής από τον Πατέρα. Γεμάτος χάρη και ομορφιά, χάρη και ομορφιά που φαίνεται στα λόγια, στα έργα, στην αγιότητα του Βίου. Ο ίδιος ο Χριστός, σύμφωνα με τον τέτοιο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, λέγει προς τον Νικόδημο, ένα παιδάκι φωνάζει. Έτσι προς το άκρο εκεί να βγει ή και κάπου μπορεί να ακούσεις τότε από το θηρολίο. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μια πολύ διαλέγη ζωή αιώνα. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε για τον κόσμο, θυσίασε για τον κόσμο τον μονογενή του Υιό, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτόν να έχει ζωή αιώνια και να μην χάνεται. Το μονογενής, αδελφοί μου, αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άγιος, είναι γέννημα του Θεού Πατρός. Δεν είναι κτίσμα, γέννημα. Πώς το αποδεικνύει? Χτιστούσιους
δημιουργημένους υιούς, ανθρώπους, έχει πολλούς ο Θεός. Και μερίζεται το ρινόμα μας τιμωγήνης. Κτιστούς υιούς, αγγέλους, έχει πάει πολλούς ο Θεός. Και κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί μονογενής. Όταν είναι πολλά τα παιδιά, δεν λέγεται κανείς μονογενής. Πολλοί είναι άνθρωποι, πολλοί είναι άγιοι, οι κτιστοί οι ίδιοι, κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί μονογενής αφού είναι πολλοί. Ο Χριστός λέγεται μονογενής Υιός του Θεού, γιατί δεν είναι ούτε απλός άνθρωπος, ούτε άγγελος όπως λέγουμε τις εβδομάδες του Ιεχωβά. Δεν είναι Χριστός Υιός, είναι άχριστος. Είναι γέννημα του Θεού Πατρός. Και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εν του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ο Χριστός δεν δημιουργήθηκε εν χρόνο. Γεννήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προπάντων των αιώνων. Πρώτου χρόνου. Πρώτου κόσμου και πρώτου χρόνου. Αυτή η γέννηση είναι τελείως υπερβιής και ακατάληπτη. Διακηρύσσεται δε ρητός μέσα στην Αγία Γραφή. Στον Ψαλμό 109 ο Θεός Πατέρας απευθυνόμενος προς τον Χριστό λέει «Εργαστρός πρόεως όλου εγέννησάσε». Όλοι έχουμε σε γέννησα από την κοιλιά μου. Δεν είναι κοιλιά ο Θεός, όπως έχουν οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι πνεύμα, άπειρο, απόλυτο, ακατάλληλο πνεύμα. Αλλά ομιλεί ο Θεός ανθρωποπαθός, παρουσιάζει τον εαυτό του σαν να έχει κοιλιά και μέσα από την κοιλιά του γέννησε τον Υιό του για να δείξει ότι ο Χριστός είναι γέννημα, όχι δημιούργημα. Και αφού είναι γέννημα, είναι της αυτής φύσεως με τον γεννητό, με τον πατέρα. Ο άνθρωπος γεννάει άνθρωπο και ο Θεός γεννάει Θεό. Γι' αυτό λέγεται και πρωτότοκος. Δεν λέγεται πρωτόκτιστος όπως θα ήθελα με τις εβδομάδες του Ιεχωβά. Δεν λέγεται πρωτόκτιστος, σε παραλαμβάνω, αλλά λέγεται πρωτότοκος. Όταν δε πάλι εισαγάγει το πρωτότοκο εις την οικουμένη, λέγει και προσκυνησάτος αν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Όταν κατά τη Δευτέρα παρουσία ο Θεός Πατέρας φέρει πάλι εδώ στην οικουμένη στη γη τον πρωτότοκο. Αυτός που επέλθει, που εγεννήθη πρώτος, προπάσης κτήσεως, λέγει, δίνει εντολή στους αγγέλους να πέσουν να τον προσκυνήσουν. Και στο Κολοσσέις 1:15, τι λέγεται για τον Χριστό από τον Παύλο, ότι είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Γεννήθηκε πρωτήτρα από κάθε δημιούργημα. Άρα γεννήθηκε πρώτου κόσμου, άρα γεννήθηκε πρώτου χρόνου. Έξω από τον χρόνο. Ο χρόνος άρχισε με την αρχή του κόσμου. Ο Χριστός υπάρχει προαιωνίως. Πάντοτε υπήρχε ο Πατέρας, πάντοτε γεννούσε τον Υιό όπως ο ίδιος γεννάει το φως και πάντοτε υπήρχε ο Υιός και την ίδια ηλικία έχει ο Πατήρ και ο Υιός. Δεν διαφέρουν ούτε ένα δευτερόλεπτο στην ηλικία να εκπροσθούν έτσι. Στο σημερινό πάλι Ευαγγέλιο τι λέει ο Χριστός. Πάτερ, δόξα σου με τη δόξη τη ήχο πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Πατέρα, δόξα σε με τη δόξα που είχα προτού δημιουργηθεί ο κόσμος. Υπήρχε ο Χριστός προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, προτού δημιουργηθεί ο χρόνος και είχε δόξα από κάτω στον Πατέρα, ίση δόξα με τον Θεό Πατέρα.
Και πάλι τι λέγει κατά την αρχή αγαπητή του προσευχή ο Χριστός. Η αγάπη σας με πρώτα καταβολείς κόσμο. Με αγάπη σε ζω πατέρα, προτού δημιουργηθεί ο κόσμος. Ο Υιός ήταν πάντοτε το αντικείμενο της αγάπης του Θεού Πατρός. Στον Υιό Θεός Πατέρας έβρισκε πάντοτε τη χαρά και την αναπαυσή του, όπως εκφράζεται η Βίβλος των Παριμιών. Εγεννήθη ο Χριστός προπάντων των αιώνων. Στην προσεβραίωση επιστολή ο Απόστολος λέει ότι ο Θεός Πατέρας δια του Ιησού Χριστού, δια του Υιού, δημιούργησε τους αιώνες. Αφού ο Χριστός δημιούργησε τους αιώνες, άρα ο ίδιος υπήρχε πρώτον αιώνα, προαιωνίως. Στο Εβραίος ήταν τρία κατά τον τύπο του Μελχισεδέκ, ο Χριστός διαχειρίζεται απάνω, αμήτωρα και λέει αλόγητος, μήτε αρχή είναι μερών έργων, μήτε τέλος ζωής. Ο Χριστός δεν έχει ούτε μέρος ζωής, αλλά ούτε και αρχή είναι μερών, ούτε χρονική αρχή. Είναι άνθρωπος, υπήρχε πάντοτε. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ούτε ηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγέντο. Ο Χριστός είναι φως που προέρχεται από φως. Πολλές φορές ο Χριστός διαχειρίζεται ως φως, νοητό φως. Είναι το φως το αληθινό, το άκτιστο. Είναι το φως του κόσμου, όταν είναι το κόσμο, ο φως είναι το κόσμο, είπε ο Χριστός, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που ακούσαμε την προηγουμένη Κυριακή. Κι άλλο ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως της ζωής, το ζωντανό φως, ο ίδιος είναι νεκρός, ο Χριστός αλλού που λέει ότι ο μόνος διδάσκαλος είναι ο Υιός, ο Πατέρας είναι ο Άγιος,
Αλλού λέει ο Ιησούς Κύριος, ο μόνος Κύριος είναι ο Υιός. Ο Πατέρας δεν είναι Κύριος, είναι Δούλος. Αλλού λέει ο Θεός είναι ο Χριστός. Άρα ο Πατέρας δεν είναι Θεός. Όταν λέει ο Χριστός στον Πατέρα ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός, δεν εννοεί ότι ο Πατέρας είναι ο μόνος αληθινός Θεός ως πρόσωπο, αλλά ως ουσία. Μία είναι η ίδια ουσία, άρα ένας είναι ο αληθινός Θεός. Αλλά αυτός ο αληθινός Θεός είναι και Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα και τα τρία πρόσωπα, μία είναι και αυτή η ουσία. Όταν ένας Θεός είναι ο Πατέρας, δεν εννοεί ότι είναι και ο Υιός. Όταν ένας Κύριος είναι ο Υιός, δεν εννοεί ότι είναι και ο Πατέρας Κύριος. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του Λόγου του Χριστού? Αυτή είναι η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος εισέ τον μόνον αληθινόν Θεό και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Το γινώσκο έχει κυρίως ειδική έννοια. Πατέρα, αυτή είναι η αληθινή ζωή. Εδώ έρχεται η αληθινή ζωή των Χριστών, να γνωρίζουν, να αναγνωρίζουν, να παραδέχονται, να πιστεύουν, να αγαπούν, να λατρεύουν. Αυτό σημαίνει εδώ το γνώστο. Να λατρεύουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό. Με άλλα λόγια, να λατρεύουν εσένα επειδή είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και μόνο στον Θεό ανήκει η λατρεία. Αλλά να γνώσω, να λατρεύω και εμένα που με απέστειλες. Άρα και ο Χριστός περιλαμβάνεται στην έννοια του αληθινού Θεού, του μόνο αληθινού Θεού, γιατί έχει την ίδια θεότητα. Μνημονεύει ιδιαίτερος ο Χριστός τον εαυτό του, επειδή έγινε άνθρωπος. Και τον περιφρονούσαν οι συνάνθρωποι ως ταπεινόν άνθρωπο. Πατέρα, αυτή είναι η αιώνια ζωή, να πιστεύουν, να αγαπούν, να λατρεύουν εσένα, επειδή είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, αλλά και εμένα που με απέστειλες, διότι εννοείται και εγώ περιλαμβάνομαι στην έννοια του μόνου αληθινού Θεού. Άρα περιλαμβάνομαι ιδιαίτερος ο Χριστός το όνομά του, επειδή είναι και άνθρωπος. Ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ρητός διατηρήσεται σε άλλα πορεία της γραφής. Τι λέει ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό του στο Αποκαλύψεως 3:14. Τα λέει ο Αμήν. Σύμφωνα με αυτό το λόγο ο Χριστός είναι ο Αμήν, ο αληθινός, ο αληθινός Θεός. Στο Αποκαλύψεως 3:7 πάλι λέει ο Χριστός για τον εαυτό του ότι είναι ο αληθινός. Και στην πρώτη καθολική επιστολή του, ο Ιωάννης, στον πρώτο τελευταίο στίχο, στο έψιλον 20, τι κηρύσσει και τι διακηρύσσει για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Στο ίδιο χωρίο, θα πω το ένα μέρος μας λέει ότι ο Πατέρας είναι ο αληθινός και από το άλλο μέρος μας λέει ο Υιός του, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Γιατί έχουν μία αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Έλεγα κάποτε σε έναν χιλιαστή, πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός? Λέει, όχι, Υιός του Θεού. Σαν Υιός του Θεού δεν είναι, σαν τον Πατέρα. Ένα παιδί από πατέρα του είναι άνθρωπος, δεν είναι και αυτό άνθρωπος. Και ο Χριστός από πατέρα του είναι Θεός, είναι και αυτός Θεός. Όχι. Έπειτα από πολύ βασανισμό παραδέχτηκε ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά όχι αληθινός. Για να σου πω λίγο τι ήξερε η Γέννη Βαρκή που λέει ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, θα το παραδεχτείς? Δεν το ήξερε το χωρίο, λέει. Θα το παραδεχτώ, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο χωρίο. Ανοίγω την πρώτη καθολική, ο Άγιος Έψιλον Λίπος. Κοίταξε τι λέει εδώ για τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Πρώτα είπε για τον Πατέρα ότι είναι ο αληθινός. Μετά λέει για τον Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός.
Δεν μπορούν να ομιλήσουν έτσι. Δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να πει στον άλλο: εγώ είμαι μέσα.
σε μένα πώς. Είναι από το σκάφο ένας άνθρωπος όπου πλάει. Ο ένας άνθρωπος έχει το δικό του σώμα, τη δική του ψυχή. Ο άλλος έχει το δικό του σώμα, τη δική του ψυχή. Και δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος το πίτα. Εγώ είμαι μέσα σε σένα και εσύ είσαι μέσα σε μένα. Ποτέ δεν θα το πει αυτό ο άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Ο Χριστός όμως τι είπε. Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα. Άρα Πατέρας και Υιός δεν είναι δύο χωριστές ουσίες, είναι μία και η αυτή ουσία. Έχουμε αλληλοπεριχώρηση των προσώπων, όπως λέμε στη θεολογία, στη δογματική. Ότι ο Χριστός έχει την ουσία που έχει και ο Πατέρας, τη θεότητα που έχει και ο Πατέρας, φαίνεται σαφώς σε πορεία της Αγίας Γραφής. Κατά το Κολοσσαίς 1:19 ο Απόστολος λέει για τον Χριστό: «Εν αυτό ευδόκησε πάνω το πλήρωμα κατοικήσε». Πλήρωμα εδώ σημαίνει Θεότης. Πάνω το πλήρωμα σημαίνει ολόκληρη η Θεότης. Μέσα στον Ιησού Χριστό ευδόκησε, ευαρεστήθηκε να κατοικήσει πάνω το πλήρωμα, όλη η Θεότης. Άρα ο Χριστός έχει την ίδια ουσία που έχει και ο Πατέρας. Στο Κολοσσαίς 2:9 «Εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Εδώ πλήρωμα σημαίνει πλούτος. Πάν το πλήρωμα της θεότητος, όλος ο πλούτος της θεότητος σωματικός ουσιωμός. Όχι απλώς κατά τις ιδιότητες, αλλά όλος ο πλούτος της θεότητος σωματικός ουσιωμός κατά την ουσία, όλη η Θεία ουσία. Γι' αυτό ο Χριστός ονόμασε τον εαυτό του ναό, διότι μέσα στο σώμα του κατοικεί όλη η Θεότητας, και γι' αυτό είπε «Εγώ ο ίδιος την τρίτη ημέρα θα αναστήσω το σώμα». Ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γίνουν. Δια του Υιού έγιναν τα πάντα. Ο Υιός είναι το άμεσο αίτιο της δημιουργίας. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που τρόπον την άμετα χέρια του έφτιαξε τα σύμπαντα. Το διακηρύσει ο Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, στην αρχή του Ευαγγελίου του. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δια αυτού έγινε». Και χωρίς αυτού έγινε το πνεύμα έγινε. Όλα έγιναν από τον Χριστό, χωρίς τον Χριστό δεν έγινε τίποτε που να έγινε. Επίσης, ο Σαλμοντός διακηρύσει και ο Απόστολος επαναλαμβάνει για τον Υιό. «Συν Κύριε καταρχάστην γίνεται μελίωσας και έλεγα τον Υιό σου εισήν ουρανή. Συν στην αρχή του χρόνου έφτιαξε τα σύμπαντα των ουρανών και τη γη. Συν Κύριε, συν Αχβέ, Ιε, αληθινέ Θεέ». Και πόσο μεγάλο σύμπαν έφτιαξε ο Θεός. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ας αποβλέψουμε μόνο στο φυσικό σύμπαν. Δισεκατομμύρια γαλαξίες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τεράστιες σφαίρες ηλίους, που καθένας είναι εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια μεγαλύτερος από τη γη ή και περισσότερο. Μέγας η Κύριε Ιησού και θαυμαστά τα έργα σου και ο δις λόγος εξ αρχές την προσύμνων των θαυμασίων σου. Τι φτιάνει ο ανόητος, ο άνθρωπος, ο κοκαλαζό, φτιάνει ένα πλοίο, φτιάνει ένα εργοστάσιο, φτιάνει μια πολυκατοικία και φουσκώνει σαν μπαλόνι, είναι τα αερόστατο, λοιπόν, και πετάει στα σύννεφα.
παραμάθει. Εγώ απορώ και εξίσταμαι, ή να το πω όπως το έλεγε κάποιος διαφορετικά, απορώ και εξίσταμαι, υποφέρω. Θα να σκάσω όταν βλέπω άπιστο και να σου λέω τυχαίως όλα αυτά. Τυχαίως. Τυχαίως τα μάτια, τυχαίως τα αυτιά, τυχαίως τα καρδιά, τυχαίως το μυαλό, τυχαίως τα κύτταρα, τυχαίως τα μολύδια, τυχαίως το DNA, τυχαίως τα άνθη, τα φυτά, τα ζώα, οι γαλαξίες, η λειτουργία του σύμπαντος, όλα τυχαία, μόνο τα λεφτά που παίρνουν στο πρωτοπόλιο δεν είναι τυχαία. Πρέπει να δουλέψουν για να τα βάλεις. Και πρέπει να εργαστεί το νόμισμα το κοπείο για να κόψουν νομίσματα. Η μεγαλύτερη τρέλα είναι η απιστία. Η μεγαλύτερη διαφορά και διαστροφή και παλιανθρωπιά είναι η απιστία. Η άπιστη είναι η μεγαλύτερη παλιανθρωπιά. Εγώ δεν το συμποφέρω, εσύ το συμποφέρετε. Τα ξέρω. Λίγα εκατομμύρια είναι αυτή. Που δεν παραδέχονται η ιατριά μας, η
είναι και η σατανικότερη όλων των ελληνικών βιοπικρεμίζων και τα άλλα δόγματα της πίστεως, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστέ. Αλλά αριανοί, προσέξτε ιδιαίτερως αυτό το σημείο, αριανοί είναι και πολύ ορθόδοξοι χριστιανοί. Μάθαμε, πείτε, αριανοί και ορθόδοξοι, αυτό είναι το σίγουρο, θα τα δικά μου. Επαναλαμβάνω και επιμένω. Αριανοί είναι και πολύ, προσθέτω μια λέξη, λεγόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Βγήκαν από την κολυμπίδα της ορθοδοξίας, στις ταυτότητες γράφουν ορθόδοξοι χριστιανοί, και όταν τους ρωτήσεις τι πιστεύεις για τον Χριστό, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ένας άγιος, ένας επαναστάτης, ένας μεταρρυθμιστής, ένας μύθος θρησκείας λένε άλλοι, ένας φιλόσοφος λένε άλλοι, όλοι αυτοί είναι αριανοί. Γιατί λέει αυτό που είπε ο Θωμάς, ο Κυριός μου και ο Θεός. Δεν τους αφήνει ο διάβολος. Είναι όπως η κυρία Στέρ, δεν είναι αδερφή. Λέω την ορθόδοξη, πάρε καμιά φάγη στην εκκλησία, έτσι όπως η κυρία. Καμικά δεν έπρεπε να πατάνε στην εκκλησία. Αλλά εγώ σου δεν ομολογούν και μάλιστα με πίστη και ενθουσιασμό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ανεκτηνός, είναι αριανή. Μεταξύ των συγχρόνων, από τους συγχρόνους αριανός, θα αναφέρω και ένα δέσποτα. Βασιλεύει στην Πέμπτη Ήπειρο. Χαίρο και ιδιαίτερο διότι εδώ μέσα είναι ζηλωτέ χριστιανοί από την Αυστραλία. Σύγχρονος αριανός είναι ο Αρχιεπίσκοπος το 1988 κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Πέρυσι, το 1994, κήρυξε, έγραψε και παρουσίασε τον Χριστό ως κατώτερο από τον Πατέρα. Πώς, ακούστε. Στο περιοδικό του Φωνή της Ορθοδοξίας, έγραψε δύο άρθρα με τον τίτλο «Εποσμίγευσης και δαιμονισμός». Γιατί έγραψε αυτά τα δύο άρθρα? Για να καταλήξει ότι στις ημέρες μας το φαινόμενο του δαιμονισμού παρουσιάζουν ο Καρδιώτης και η οπαδή του και προπάντων ο ανελαβέστατος θεολόγος. Που έκανε επανάσταση για να εξισωθεί με τον
κάτι λέει. Βάλει σε αντίθεση με τον Ιωσφόρο τον Χριστό και λέει ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν ετώνησε να φιλοδοξήσει αρπακτικά μια ισότητα που θα έφυγε το θέλημα του Πατρός. Ποιο? Ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν μιλήθηκε εννοείται τον Ιωσφόρο. Ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν ετώνησε να φιλοδοξήσει, να αρπάξει ισότητα με τον Πατέρα. Άρα τι είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, σύμφωνα με τα λόγια του Στυλιανού. Κατώτερος. Είναι κατώτερος και δεν τόνισε να έχει ισότητα με τον Πατέρα. Έτσι ερμηνεύει την προσφυγητική σου επιστολή στο χωρίο για τον Χριστό, εν μορφή Θεού υπάρχουν, ούτε αρμονιγήσατε ότι είναι ίσα Θεό. Αλλά αυτό είναι και ένα συγκλήμα. Ποια είναι η έννοια του χωρίου? Άλλοι ερμηνευτέ λένε στο χωρίο την έννοια του Χριστός και τι είναι Θεός και τι είναι ίσως με τον Πατέρα. Δεν θεώρησε ότι άρπαξε την ισότητα. Έχει την ισότητα δικαιωματικό, δηλαδή δεν την άρπαξε. Καλύτερη είναι μια άλλη ερμηνεία. Και διατυπώνω εκεί σε ένα από τους τρεις τόμους των ερμηνεών των δισκόπων χωρίων. Ποια είναι η άλλη ερμηνεία? Η λέξη αρπαγό σημαίνει ευκαιρία που την αρπάζει κανείς για να απολαύσει κάτι. Την ευκαιρία για την αρπάζουμε από τα μέλλα. Η λέξη αρπαγό σημαίνει ευκαιρία για απόλαυση. Όταν λέει ο Απόστολος για τον Χριστό πως εν μορφή Θεού υπάρχουν ούτε αρπαγό νηγήσα το που είναι ίσα Θεό, Θεό αλλά αυτό είναι κένος και λοιπά, εμπεί. Προσέξτε εδώ ιδιαίτερος. Ο Χριστός και τι ήταν εν μορφή Θεού και τι ήταν Θεός με άλλα λόγια. Δεν θεώρησε το είναι ίσα Θεό την ισοτερία του απανό ευκαιρία για απόλυση. Ήταν ίσως με τον Θεό, αλλά την ισοτερία του δεν θεώρησε ευκαιρία για απόλυση. Δεν είναι δηλαδή ο Χριστός. Σαν Θεός που είναι, ίσως με τον Πατέρα μου, ας καπτήσω εδώ στον ουρανό να απολαμβάνω τα μεγαλεία της ιδιότητός μου. Όχι, δεν σκέφτηκε έτσι ο Χριστός. Δεν σκέφτηκε ιδιωτελώς ο Χριστός. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, σκέφτηκε εμάς τους δυστυχείς ανθρώπους. Και αυτός που ήταν εν μορφή Θεού Θεός, αυτός που είχε το ίσα Θεό, ισοτερία, ισότητα με τον Θεό Πατέρα και μπορούσε να καταλάβει τον ουρανό και να απολαμβάνει τα μεγαλεία της ιδιωτελώς του, διδάσκει δηλαδή αυτό το χωρίο το πνεύμα της ανιδιοτελείας και της αυτοθυσίας χάρη του των άλλων. Ολόκληρος Θεός, τον άνθρωπο Παύλος, μπορούσε να καλύψει στον ουρανό και να προλαμβάνει τα μεγαλεία της Θεοτητός. Κι όμως έγινε δούλος, άνθρωπος και ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου, θανάτουδες τα πουλιά μας τους ανθρώπους. Ο Στυλιανός σε αυτό το χωρίο υιοθετεί ερμηνεία διαστροφή των ερετικών. Λένε οι ερετικοί ότι εδώ θέλει να πει ο Παύλος ότι ο Χριστός δεν έκανε αυτό που έκαναν κατά τους μύθους αρχαίες και κατώτερες θεότητες που επαναστάτησαν για να εξισωθούν με ανώτερες θεότητες. Παρουσιάζει τον Χριστό ο Στυλιανός ως Θεό δευτέρας κατηγορίας. Κατώτερο από τον Πατέρα. Τι σπαθατά. Έγραψε ένα άρθρο που δημοσιευτεί στον Ορθόδοξο Τύπο στον Εκκλησιαστικό Αγώνα. Προσεχώς και θα το είδετε. Είναι λοιπόν η βριστή του θεατρόπου ο Αυστραλίας και ως προς τη θεότητα και ως προς την ηθική υπόσταση του θεατρόπου. Πρώτα γύρισε το
συνεπής προς αυτό το κήρυγμα, το 1994 πέρυσι κήρυξε ότι ο Χριστός είναι Θεός κατώτερος από τον Πατέρα. Ό,τι λένε και έχει μια στέρα. Ό,τι λένε και έχει μια στέρα. Και όλοι μου που πολέμησα όλες τις αιρέσεις και τις αιρέσεις και βλασφημίες του Αυστραλίας, διότι αντί να καθαιρεθεί ο Αυστραλίας, απορρίστηκα εγώ. Και από την ημέρα που απορρίστηκα, οι δεσποτάδες και οι παπάδες, εκτός ενός δεσπότη οι δύο και εκτός πέντε ιερέων, κουμπώθηκαν και λένε έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε γιατί φοβόμαστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν είναι σήμερα οι άνθρωποι. Δηλαδή. Αλλά δεν είναι ότι δεν υποστηρίζουν. Είναι πολλοί από αυτούς οι οποίοι και με πολεμό. Ακούστε και ότι θα πάω στη Γερμανία τώρα το καλοκαίρι. Κάνε ένα μήνα να κάνω κηρύγματα που μεγαλούν εκεί χριστιανοί. Και αναστατώθηκε ο Γερμανίας, ο κύριος Λαμπαδάκης, έτσι το επιθετώ, ο κριτικός ήταν αυτός, και έστειλε εγώ το σφάξ στον πατέρα Αποστίνο και σε παρακαλώ να τον εμποδίσει να μπει στη Γερμανία, διότι θα τράξει την ειρήνη και την καλή του Πυμνίου και θα τον διαιρέσει. Ένας παπάς έκανε μια επιστολή προς ένα χριστιανό που φροντίζει να πάω στη Γερμανία και του λέει «Δεν θέλω να λέει απορουσμένο θεολόγο και αυτό και νοσοκύρα και λοιπά». Μια αφανεστάτη επιστολή. Και έμαθε επίσης άλλοι παπάδες και ήταν στη Γερμανία και γυρίζει το εργαλείο πρωτό από να πάω στη Γερμανία. Εδώ θα ήταν ένας απορουσμένος και όταν έρθει να μου τον ακούσετε γιατί θα απορριστείτε και εσύ. Λέω γιατί μαντεώθηκε, τη μαντέωσε ο Αρχιεπίσκοπος.
Άλλο ο Αρχιεπίσκοπος όμως είναι ένας από τους καλούς ιεράρχες. Αυτό το πρόβλημα είναι. Ο Τιμόθεος Παπουτσάκης. Αυτό είναι καλός ιεράρχης. Γιατί το έκανε αυτό. Να πάμε να τον ρωτήσουμε. Την πρώτη φορά που είχα πάει το Δημήνο περίπου, τον επισκέφθηκα γιατί είχα εκπλήσει το πρόσωπό του και έβαλα τα σέβη μου και ο ίδιος εξεφράστηκε υπέρ του προσώπου μου, παιδί μου μου είπε, ξέρω τη θλίψη σου, για τον άνθρωπο δηλαδή αφορισμό, κάναμε και εμείς οι δεσποτάδες λάθη του είπε τότε. Την ημέρα των Αγίων Θεοδόρων θυσιάστηκα σε ένα μοναστήρι που λέγεται τον Αγίων Θεοδόρων και ήταν από το συγκυλός του. Με τον γνώριζα, μίλησε, τον πλησίαζα μετά και το σκεφτάρι για το κήρυγμά του, καλό κήρυγμα έκανε. Λέω, Πάτε μακάρι, σε συγχαίρομαι και εσείς ο σωτηρόγος, ο θεολόγος, ο απορρισμένος του. Λέω, δεν ήξερα λέω, ότι είσαι δώρας, αλλά να μου μιλήσεις. Δεν πειράζει, πρέπει να ακούμε την ησυχία του, όχι πάμε να μιλάμε και να ακούμε. Καθίσαμε μετά στο τραπέζι, βάλαμε, συζητήσαμε, εξεδήλωσε εκτίμηση προς τον πρόσωπό μου, ζήτησε να του στείλω τους τρεις τόμους ερμηνεία να δυσκόλω το λίγο της γραφής τους, έτσι να τιμή σε έγκαι. Τώρα προημιώνω που κατέβηκα για να κηρύξω. Με τεστράβησε εναντίον μου και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωτοσυγγυλός. Τι είχα και είδα τον Αρχιεπίσκοπο. Θα σε φέρω τα πράγματα, αδελφέ μου, σας θεωρώ η οικογένειά μου, πνευματική, να σας ενημερώνω. Δεν μας αγαπούν οι δεσποτάδες, δεν μας υποστηρίζουν. Εσείς ο λαός μας. Γιατί να πει όχι αυτή την ομιλία. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρετε λέω. Ο αποκλεισμός είναι άγνωστος. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ για σένα να χάσω τη θέση μου. Οπότε το πρόγραμμα... Οπότε δεν θέλω να μιλάω. Οπότε το πρόγραμμα άγνωστος. Και δεν θέλω να χάσω τη θέση μου. Σήμερα άγνω δεν θέλω να πέω όλες. Χάνουμε τις θέσεις. Σε αυτό το το επανέλαβε αυτό. Λέω σε όλο εγώ σας θεωρώ ένα κρυφό ιερά. Αν εσείς οι καλοί επίσκοποι δεν υποστηρίζετε το δίκαιο εργατών του Ευαγγελίου, ποιος θα το υποστηρίξει. Σου είπα δεν μπορώ να κάνεις εσύ τους είπε το πατριά και κρατάσουν τη θέση μου. Το δίκησε. Ακούστε λέω σε διδασκαλία λέει έξω από την εκκλησία, δηλαδή έτσι. Και
την ώρα δεν ήθελε να απολυθεί. Πρώτα είπατε ότι αφάγωνα. Λοιπόν, περισσότερα δεν άφησα να πω την ώρα που ήταν να απολυθώ. Δεχόμουν, λέει, που ήταν να απολυθεί, λέει ο κύριος Τρόπους, δεχόμουν ισχυρές πιέσεις άνθρωπων. Και μέσα από το στούντιο, από την Τζαμαρία, που έλεγε,
την ομιλία, να την πάρετε σε κασέτες και να τη στείλετε σε χριστιανούς στην Γερμανία, γνωστού σας, συγγενείς σας και σε γνωστούς και συγγενείς σας στην Κρήτη. Πολεμάτε τα πολεμήσουμε. Η αποψινή ομιλία ήταν η τελευταία της περίοδου 94-95. Αν είμαστε καλά, συνδεόμαστε. Στη νέα πνευματική περίοδο, το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο. Επίσης έχω διακοπή τα μαθήματα των κυκλαρχών, το φροντιστήριο που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Κατά την έξοδο μπορείτε να πάρετε τη χριστιανική σπίτα και τη άφηκα τη Ορθοδοξία. Επίσης, σας πληροφορούμε ότι στις εξόδους θα είναι ταχυδία του Ελεύθερου. Αυτή τη φορά, ό,τι προσφέρετε, θα είναι βοήθεια προς τους μαρτυρικούς Σέρβους αδερφούς μας. Μου άρεσε ο λόγος που είπε ένας Σέρβος, μαρτυρικός λόγος. Αυτός είναι ο ανώτερος λόγος σήμερα. Γεννιόμαστε για να πεθάνουμε, είναι αποφασισμένοι. Και πεθαίνουμε για να ζήσουμε αιωνίως. Λοιπόν, είχαμε θέσει τα επιτεία του Ελέως για την προηγουμένη Κυριακή, αλλά δεν είχαν προειδοποιηθεί και πολλοί δεν ήταν προετοιμασμένοι να προσφέρουν. Όσοι δεν ήταν προετοιμασμένοι και δεν προσέφεραν την προηγουμένη Κυριακή και όσοι δεν ήταν την προηγουμένη Κυριακή και είναι σήμερα, να προσφέρουμε, να προσφέρετε μόνοι μας την ψυχή ό,τι συγκεντρωθεί ποσόν θα σταλεί στη Σερβία. Τους μαρτυρικούς και αγίους ανθρώπους, οι οποίοι αγωνίζονται για την πίστη. Μια ανακοίνωση από εδώ ακόμη. Όλοι οι συνεργάτες και οι φίλοι της ομάδας πρωτοβουλίας την 7η Ιουνίου 1995, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 με τα μεσημβρία, την Τετάρτη που έρχεται, θα συγκεντρωθούμε στο παρεκκλήσιο του προφήτου Ηλιού του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλης Αττικής και Μεγαλείας στην Κυφισσά. Η ομάδα πρωτοβουλίας είναι που υποστηρίζει τους τρεις τιμίους Μητροπολίτες. Τον Αττική Κυκώδικο, τον Αρίση Θεολόγο και τον Θεσσαλιώτικο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, στις 10, ώρα 10 μετά μεσημβρία, το βράδυ, να συγκεντρωθούμε στο παρεκκλήσιο του προφήτου Ηλιού του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλης Αττικής και Μεγαλείας στην Κυφισσά. Ας ληφθεί υπόψη ότι η Αρχιεπισκοπή Κύπρου, δηλαδή η Κρήτης, δεν αναγνωρίζει τους τρεις Μητροπολίτες, αλλά το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του κυρίου Παπουτσάκη και του κυρίου Τουρουφάκη. Απομετέχεται κανείς. Εγώ σας λέω ένα πάρα πολύ καλή ιδέα για τον Επίσκοπο Τιμόθεο. Έχασα πάρα σαν ιδέα. Να ξέρει για να γνώσει τους ότι είναι άνθρωπος αφορισμός και να μπεκολεμάει τον Σερβικό. Πες του πιστεύουν στο πιστό. Εκεί στο Επισκοπείο θα ενώσουμε την προσευχή μας σε μια αγρυπνία για την ειρήνευση της Εκκλησίας. Η ειρήνη, λέει η Αγία Γραφή, είναι κόρη της δικαιοσύνης. Αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη, δεν θα υπάρξει και ειρήνη. Ο εσπερινός αρτής, σε 10 μετά μεσημβρία του όρθρος, την 11η μετά μεσημβρία, λήξη της θείας λειτουργίας, μία μετά το Μεσονύχτο. Θα διαρκέσει δηλαδή 3 ώρες η αγρυπνία, από τις 10 μέχρι τις 1 μετά Μεσονύχτο του όρθρος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι όμορφα εκεί στην Κυφισσά, λοιπόν, στο ναό του Επισκοπείου, του προφήτου Ηλιού, την Τετάρτη, 10 το βράδυ, να πάμε εκεί να αναγνωρίσουμε 3 ώρες για την Εκκλησία μας, για το δίκαιο, για την ευπρέπεια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Σας εύχομαι εκ μέρους της αδελφότητος πνευματικό καλό.